Με τον κατώτατο μισθό τι θα κάνετε? Δηλαδή θα αυξάνετε ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης? Γιατί νομίζω το είχατε συνδέσει με αυτό το στοιχείο, με αυτό το παράγοντα. Σωστά. Δηλαδή το 1,9 ή το 2, όπως λέτε, και μακάρι να είναι έτσι, που θα γίνει του χρόνου, 2,8 σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Καταρχήν να σου πω τι έχουμε πει. Έχουμε πει, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού ανάλογα, σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινώντας όμως από έναν κατώτατο μισθό που δεν έχει αυξηθεί ήδη όσο αυξήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε ξαφνικά μήνα Φεβρουάριο και είπε αυξάνω τον κατώτατο μισθό κατά 11%, αν δεν με πατάει η μνήμη. 11%. Που ουσιαστικά ενσωμάτωνε εκεί μέσα την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έπρεπε να γίνει σε βάθος τριετίας ή τετραετίας με βάση τους ρυθμούς μεγέθησης ελληνικής οικονομίας. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μία αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%. Θα αξιολογηθεί αυτό το θέμα ανάλογα με τα δεδομένα της οικονομίας. Άρα μπορεί να μην αυξηθεί για τα επόμενα 3 χρόνια, μου λέτε, αφού έγινε προκαταβολικά. Αυτό έγινε προκαταβολικά, ναι. Όχι όμως το 2019. Έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Άρα δηλαδή. Όταν έχουμε είναι ανοιχτό το πεδίο όταν έχουμε να γίνουν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Όταν έχουμε τα δεδομένα της οικονομίας, ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της οικονομίας, γιατί είναι κρίσιμοι παράγοντες. Και πετύχουμε αυτούς τους ρυθμούς μεγέθησης που εμείς έχουμε στο μυαλό μας και θεωρώ ότι θα τους πετύχουμε, είναι κάτι το οποίο αυτό θα συζητήσουμε. Χρονικά πότε το τοποθετείτε? Γιατί υποθέτω ότι θα κάνετε μία πρώτη αποτίμηση το πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου, του 2020. Θα είσαστε δηλαδή σε θέση να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα σε τέτοια ερωτήματα σε μερικούς μήνες από σήμερα? Όχι, το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτό το ερώτημα. Και πότε θα είστε? Με ρωτήσατε για το πρώτο τρίμηνο. Το Μάιο. Δεν είναι εύκολο το επόμενο. Το Μάιο ενδεχομένως. Τον Μάιο θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και για τη μείωση των φόρων.